Εσείς φτάσαμε στις 10 προσπάθειες για κινητοποίηση των συμπολιτών μας στο θέμα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Ξεκινήσαμε την εβδομάδα αιμοδοσίας που ισχύει αυτόν τον καιρό και θα είναι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Οι ώρες αιμοδοσίας είναι το πρωί 8.30 με 1.30 και το απόγευμα 6 με 8 στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου, του Πανακαλυκού Νοσοκομείου. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται πάντα σε συνδιοργάνωση με το Πανακαλυκό Νοσοκομείο και ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κυρία Μπουρτζουκλή για την συμπαράστασή της σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Εκείνο που θα ήθελα να προτείνω στους συμπολίτες μας είναι να δουν λιγάκι πιο ζεστά το θέμα της αιμοδοσίας. Να το δουν ότι είναι ένα δώρο ζωής προς τον εαυτό τους πρώτα απ' όλα και μετά προς τον συνανθρωπό τους, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα χρειαστούμε εμείς ή κάποιος δικός μας αίμα για κάποια ιατρική περίπτωση. Συνεπώς, αγαπητοί φίλοι, μιας και είναι προεκλογική περίοδος, να πούμε και μια εκλογική ορολογία, να ψηφίσουμε αυτή τη βδομάδα για τον εαυτό μας, προσερχόμενοι στο Πανακαλυκό Νοσοκομείο και συμμετέχοντας στην αιμοδοσία του ΕΟΣ Τρίπολης. Έχει ανταπόκριση? Εμείς, επειδή δεν κάνουμε την τράπεζα αίματος, δεν κρατάμε στατιστικά στοιχεία για το ποιος πάει, πότε πάει και πόσοι πάνε. Ωστόσο κάνουμε την προσπάθειά μας και καλούμε τους συμπολίτες μας να κάνουν μια προσπάθεια πρώτα για τον εαυτό τους, το επαναλαμβάνω. Το μόνο σίγουρο ενδιαφέρον που έχουμε είναι που ζητάνε από εμάς να πάμε να προσφέρουμε αίμα, το οποίο βέβαια κάποιες φορές μπορεί να τύχει κάποιος φίλος να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να δώσει εκείνη τη στιγμή, αλλά πολλές φορές, επειδή εμείς οι εθελοντές δίνουμε για την κάρτα μας, για τον εαυτό μας, και αυτό είναι που προτείνουμε στον κόσμο, να κάνει την καρτούλα του, να δίνει το αίμα για τον εαυτό του. Οπότε δεν μπορούμε να ανταποκρινόμαστε συνήθως σε αιτήματα που προκύπτουν από διάφορα τηλεφωνήματα. Κάποιες άλλες δραστηριότητες? Συνεχίζουμε με το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε την καθιερωμένη τρίμερη εξόρμηση. Θα είναι φέτος στο όρος Ντύρυφης, στην Εύβοια, στη Βόρειο Εύβοια. Μια πολύ ωραία διαδρομή και καλούμε τους φίλους που θέλουν να περπατήσουν και να κάνουν κάτι διαφορετικό αυτό το τρίμερο να επικοινωνήσουν με το Σύλλογο για να ενταχθούν στην εκδρομή μας. Το τηλέφωνο του Συλλόγου είναι 2710-23-2243 τις απογευματινές ώρες. Έχει πορεία στο βουνό, έχει πορεία μέσα από φαράγγι, φτάνουμε στην παραλία Χιλιαδού για μπάνιο. Είναι πολύ ωραία διαδρομή μέσα από πλατάνια, πολύ ωραίο δάσος. Όποιος έρθει θα το χαρεί. Η διαμονή θα γίνει στο καταφύγιο του ΕΟΣ Χαλκίδας, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και σχετικά καινούριο. Τα έξοδα είναι πολύ μικρά σχετικά, δηλαδή ένα μικρό κόστος για τη διαμονή, είναι 10 ευρώ το άτομο τη διανυκτέρευση. Και από εκεί και πέρα, ό,τι κανονίσει ο καθένας για να φάει, συν τα έξοδα μεταφοράς, είτε αυτοκίνητα είτε αν είναι λεωφορείο, θα είναι πολύ λίγα. Δεν είμαστε τουριστικό γραφείο, πάντα προσπαθούμε να έχουμε διοργανώσει εκδρομές οικονομικές για τους φίλους και τα μέλη μας και αυτό ευτυχώς μέχρι τώρα το έχουμε καταφέρει. Να μας πείτε και για τις προσπάθειες που συνεχίζονται όσον αφορά την αξιοποίηση του γεωνοδρομικού κέντρου. Από πέρσι που αναλάβαμε και καταφέραμε και λειτουργήσαμε επιτυχώς από ό,τι προκύπτει το γεωνοδρομικό κέντρο, φέτος είναι η δεύτερη προσπάθεια για... Μιλάμε πάντα για την επόμενη σεζόν και κάναμε μια προκήρυξη, μια πρόσκληση ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο να μας καταθέσει προτάσεις αν ενδιαφέρεται να δουλέψει πάνω στο χειρονομικό κέντρο και αναλόγως θα αξιολογήσουμε τις προτάσεις και αναλόγως μετά θα προχωρήσουμε ώστε του χρόνου να έχουμε ακόμα καλύτερο επίπεδο λειτουργίας του χειρονομικού κέντρου.